Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι και σήμερα έχουμε μια ιστορία πολύ γλυκιά, η οποία έχει μέσα πόνο αλλά και ελπίδα. Ο τίτλος που έχει δώσει η ίδια η φίλη που μου στείλε την επιστολή είναι «Μα γιατί δεν μισώ τους άνδρες» Καλησπέρα Θέκλα. Γεια σου αγάπη μου αρχικά σε ευχαριστώ για τη βοήθεια που μας προσφέρεις μέσα από τα βίντεο. Θα ήθελα να κάνεις ένα βίντεο για τη σημασία των παππούδων στη ζωή των εγγονιών. Όχι των γιαγιάδων, των παππούδων. Σαν αφορμή μπορείς αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις ένα μικρό κείμενο που έγραψα με τίτλο «Μα γιατί δεν μισώ τους άνδρες». Το κείμενο αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει ένας παππούς στην ανατροφή της εγγονής του. Γράφω για τις τραυματικές εμπειρίες που ως παιδί, ως γυναίκα και ως σύντροφος έχω βιώσει στα χέρια των ανδρών. Θα ήταν πολύ εύκολο να μισήσω όλους τους άνδρες μετά από όλα αυτά. Υπάρχει όμως ελπίδα γιατί κάποτε υπήρξε ένας παπούς που μόνο αγάπη μου έδωσε. Πάμε τώρα να διαβάσουμε το κείμενο της φίλης, το οποίο είναι έτσι πολύ γλυκό και πολύ τρυφερό. Και μετά θα τα σχολιάσω όλα μαζί. Πρόσφατα αναρωτήθηκα. Μα γιατί δεν μισώ τους άνδρες. Πώς γίνεται μετά από όλα αυτά να μην τους μισώ. Όλες οι ανδρικές φιγούρες που έχουν περάσει από τη ζωή μου μου άφησαν σημάδια. Όχι αγάπης, αλλά πόνου. Ένας πατέρας συναισθηματικά απών. Ζούσαμε επί 18 χρόνια στο ίδιο σπίτι και ακόμη δεν τον ξέρω. Είναι εκεί, αλλά δεν είναι πραγματικά εκεί. Ένας ξένος μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Οι μόνες κουβέντες που ανταλλάσσουμε είναι τι καιρό κάνει και τι έφαγε σήμερα. Το καλά είσαι, το νιώθω εντελώς επιφανειακό και απαντώ αυτόματα καλά είμαι για να τελειώσει αυτή η ανούσια στοιχομηθεία. Έχω μπαμπά, αλλά και δεν έχω. Αυτό το μετέωρο βαθιά με πληγώνει. Ο μπαμπάς μου μου είναι ξένος και φοβάμαι ότι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεν θα αλλάξει, αγαπητέ. Δεν θα αλλάξει. Έτσι όπως περιγράφεις τον πατέρα σου φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετικά ελάχιστη αυτογνωσία, εν συνειδητότητα και εν συνέσθηση. Αυτογνωσία σημαίνει να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, να γνωρίζουμε τα τραυματά μας, να γνωρίζουμε τις ιδιορυθμίες μας, να γνωρίζουμε τις δυσκολίες μας, να ζητάμε βοήθεια και να βελτιώνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους. Εν σημαίνει να μπορώ να βρίσκομαι στο εδώ και τώρα και να μπορώ να αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, είμαι ένα πατέρα που κάθεται σε έναν καναπέ και μπαίνει η κόρη μου μέσα στο σπίτι, που το παιδί μου έχει ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί του και ενσυνείδητα το κάνω. Και ενσυναίσθηση σημαίνει να μπορώ να καταλάβω τα συναισθήματα που προκαλώ στου άλλου. Για παράδειγμα, να μπορώ να καταλάβω ότι έχω πληγώσει το κοριτσάκι μου με την αδιαφορία μου και την τραχύτητά μου. Η συναισθηματική παραμέληση που είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις από τον πατέρα σου, είναι μια μορφή ψυχικής κακοποίησης. Αδιόρατη μεν κακοποίηση δε. Ένας αδερφός που από μικρό κορίτσι με μείωνε, ειδικά μπροστά στους φίλους του. Με κορόιδευε, με έλεγε συχνά χαζή. Το έκανε μπροστά στους φίλους, γιατί μάλλον ήξερε ότι υπό αυτή τη συνθήκη δεν θα αντιδρούσα. Ή ίσως το έκανε μπροστά στους φίλους του, για να τον συμπαθήσουν ή για να το θαυμάσουν που ήταν μισογίνης προς την αδερφή του. Δυστυχώς, παιδιά τα οποία μεγαλώνουν χωρίς ουσιαστική διαπαιδαγώγηση, φαντάζομαι ότι ο πατέρας σου θα ήταν το ίδιο απόν και από τη ζωή του αδερφού σου όπως ήταν από τη δικιά σου. Παίρνουν από την pop κουλτούρα μάτσο πρότυπα ανδρισμού ή συμπεριφοράς ανδρών, η επικοινωνία ανάμεσα στου άντρε, που η εύκολη λύση είναι να κατηγορούμε τι γυναίκε ή να κοροϊδεύουμε τι γυναίκε και να γινόμαστε εμεί φιλαράκι. Αυτό έκανε ο αδερφό σου. Ο λόγο που το έκανε αυτό σε σένα μπροστά στου φίλου του ήταν σαν μια διαδικασία, σαν μια σαν ένα initiation. Σαν μια initiation είναι κάτι τη που κάνουν κάτι χαζέ ανόητε αδελφότητε που έχουν στα κολέγια στην Αμερική που του βάζουν να κάνουν δοκιμασίε για να δουν αν είναι ικανό κάποιο να είναι, είναι μέλο τη αδελφότητά του. Ε, αυτό ο αδελφό του σε στο βωμό του να έχει φίλου. Θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχε φίλου. Δεν τον δικαιολογώ, απλώ προσπαθώ να καταλάβω πώ το έκανε. Έπρεπε να είμαι καλό παιδί, ήσυχο συγκαταβατικό, ειδικά όταν είχαμε επισκέψεις. Αυτό, είναι μια... αυτό το λες για να δείξει ότι γι' αυτό και μπροστά στους φίλους του αδερφού σου δεν αντιδρούσε, επειδή έπρεπε να είχε διαπαιδαγωγηθεί ώστε να είσαι ένα καλό, ήσυχο, agreeable, να μην αντιδράς δηλαδή, ειδικά μπροστά σε ξένους. Όταν αποκάλυψα στον αδερφό μου ότι ο πρώην σύντροφος μου με κακοποιούσε, Συνέχισε για αρκετού μήνε να έχει φιλικέ σχέσει μαζί του πριν διακόψει εντελώ. Μισογίνη ο αδερφό σου, απαράδεκτο ο αδερφό σου. Απαράδεκτο ο αδερφό σου, εξαιρετικά απαράδεκτο ο αδερφό σου. Εγώ πληγώθηκα. Τη στάση του την ένιωσα σαν αδερφική προδοσία και πολύ καλά έκανε και ένιωσε έτσι, γιατί όντω ήταν αδερφική προδοσία αυτό το πράγμα. Γίνεται να συνεχίσει να έχει φιλικέ σχέσει με τον παλιό παιδό που έχει κακοποιήσει την αδερφή σου. Γίνεται τέτοιο πράγμα. Πόσο ανόητο είσαι. Πόσο ανάξιο είσαι στο ρόλο του αδερφού. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι σημαίνει αδερφός, τι σημαίνει αδερφή. Εάν έχουμε υγιεί προσωπικότητε και τα δύο αδέρφια, μπορεί να μην είμαστε ιδιαίτερα συνδεδεμένοι, μπορεί να μην ταιριάζουμε πολύ, μπορεί να μην είμαστε, ξέρω εγώ, κολλητοί, αλλά αν έχει υγιή προσωπικότητα και υγιέ δέσιμο, αν ακούσει ότι ο αδερφό σου ή οι αδερφοί σου έχουν πάθει οτιδήποτε. Τρέχει να βοηθήσει τον αδερφό σου, την αδερφή σου, όχι τον οποιονδήποτε άλλον είναι κακοποιητή του αδερφού σου ή τη αδερφή σου. Και η νάρκηση το κάνουν αυτό πάρα πολύ. Οι νάρκηση δεν στηρίζουν ούτε τα παιδιά του, ούτε τα αδέρφια του. Στέκονται εκεί και κουνάνε το χέρι απέναντι στα υποτίθε... υποτίθεται αγαπημένα τους πρόσωπα, προκειμένου να φανούν αρεστή στην ευρύτερη κοινωνία. Είμαι πολύ θυμωμένη με τον αδερφό σου, πάρα πολύ. Εγώ πληγώθηκα. Τη στάση του την ένιωσα σαν αδερφική προδοσία. Δεν με πιστεύει. Πώ μπορεί να μιλάς και να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με αυτόν που ξέρει ότι με κακοποιούσε, αδερφέ μου. Έχει απόλυτο δίκιο που ένιωσε προδοσία. Τα συναισθήματα σου είναι πέρα για πέρα έγκυρα. Στα 8 μου χρόνια κακοποιήθηκα σεξουαλικά από έναν έφηβο, αγάπη μου, αγάπη μου. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, ακόμη όμως θυμάμαι κάθε δευτερόλεπτο, έτσι είναι. Επειδή εκείνη την ώρα της κακοποίηση είναι πολύ ψηλή η αδερναλίνη και κορτιζόλοι και καταγράφονται πολύ βαθιά μνημονικές εγγραφέ. Ακόμη θυμάμαι τα ρούχα που φορούσε, την αίσθηση του άθλιου κορμιού του πάνω μου. Ας μην παραλείψω ότι δεν έλαβα καμία συναισθηματική βοήθεια, αγάπη μου, αγάπη μου. Όταν ενημέρωσα τη μάνα μου για το τι έγινε, μου έδωσε απλώς μια πρακτική συμβουλή. Μάλιστα, ο ίδιος έφηβος ξαναβρέθηκε στο σπίτι μου... και προσπάθησε να κάνει τα ίδια... παρόλο που η μάνα μου ήδη ήξερε τι είχε συμβεί. Απαράδεκτη η μάνα σου. Απαράδεκτη. Καθόλου μετρική. Σκατοχαρακτήρα. Sorry που μιλάω. Έτσι, αλλά... Ένιωσα εντελώς μόνη σε αυτόν τον κόσμο. Η παραμέληση πόνεσε και πονάει πιο πολύ από τη σεξουαλική κακοποίηση που βίωσα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό που λες. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Το να μην εγκυροποιούνται από το περιβάλλον σου τα δίκαια σου συναισθήματα, το να σου λένε με τον τρόπο τους ότι δεν θα έπρεπε να στενοχωριέσαι, δεν θα έπρεπε να το κάνεις και μεγάλο θέμα ότι σε κακοποίησε σεξουαλικά κάποιο στο σπίτι μας. Μην είσαι υπερβολικά ευαίσθητη και να έχεις παράπονο ότι σε κακοποίησαν. Έλεος, έλεος, έλεος. Σε τι άθλια περιβάλλον να μεγαλώνουν παιδιά. Έλεος. Στα 17 μου άρχισε ένα καινούριο μακροχρόνιο βασανιστήριο. Ήσουν έτοιμοι αγάπη μου, ήσουν προετοιμασμένοι. Έκανα σχέση για ευάλωτο, με ευάλωτον τον σου. Για 10 ολόκληρα χρόνια με κακοποιούσε συναισθηματικά και ψυχικά μέχρι που έγινε και σωματικά και όλα αυτά που έχτιζα γκρεμίστηκαν. Είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι όταν γίνει σωματική κακοποίηση, όταν είναι πιο εύκολο να ξυπνήσει μια κοπέλα, ενώ όταν είναι αδιόρατη κακοποίηση, συναισθηματική και ψυχική, είναι δύσκολο να ξυπνήσει, ειδικά αν έχει μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως αυτό που μεγάλωσε εσύ, που σε έμαθαν να μην δίνει έμφαση στα προστατευτικά συναισθήματα του πόνου, της οργής, του θυμού, της στενοχώρια, του πένθους. Ζούσα σε μια άλλη σχέση, σε έναν άλλο κόσμο. Νιώθω σαν τον Εμίλ του Ρουσό. Μόνο που η συνειδητοποίηση της χρόνιας χειραγώγησης και κακοποίησης με σύνθλιψε. Σε συνέθλιψε, ναι. Η ελληνική γλώσσα έχει τόσο πλούσιο λεξιλόγιο, αλλά πάλι νιώθω πως δεν φτάνουν οι λέξεις για να περιγράψουν το μέγεθος της λύπης μου. Γι' αυτό θα το κλείσω εδώ. Μα γιατί δεν μισώ τους άνδρες, Πώς γίνεται μετά από όλα αυτά να μην τους μισώ. Αυτό αναρωτήθηκα πρόσφατα και το μοιράστηκα στη ψυχοθεραπεία μου. Η ψυχολόγος μου μου ανέφερε ένα πρόσωπο το οποίο προς μεγάλη μου έκπληξη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πιστεύω ακόμη πως υπάρχουν κάποιοι καλοί άνδρες. Ο παππούς μου είναι η μοναδική ανδρική φιγούρα που πέρασε από τη ζωή μου και μου άφησε σημάδια αγάπης. Έχω μόνο όμορφε αναμνήσει. Ο παππού μου είναι ο μοναδικό άνδρα που δεν με πλήγωσε ποτέ. Μου έδωσε ό,τι είχε. Αγάπη μου. Παρόλο που το σώμα του καταπονούνταν από πολλαπλά εγκεφαλικά κατά το πέρασμα των χρόνων, αυτό συνέχιζε να μου δίνει ό,τι έχει. Όταν δεν μπορούσε να περπατήσει πια, άρχισε να παίζει χαρτιά μαζί μου. Όταν το επόμενο εγκεφαλικό του στέρισε το ένα χέρι, μου έδωσε το άλλο, συνέχισε να παίζει χαρτιά μαζί μου. Με άφηνε να του καθαρίζω τα αυτιά, να του χτενίζω και κουρεύω τα μαλλιά. Ποτέ δεν τον ένιωξε να τον κούρευα καλά. Όταν το επόμενο εγκεφαλικό του πήρε όλο το σώμα, αλλά όχι την καρδιά, όχι το μυαλό, τότε του έμεινε μόνο η φωνή και μου την έδωσε κι αυτή. Έγινε δασκάλα του. Του μάθαινα την αλφαβήτα και την αραθμητική. Κρυφά από τη γιαγιά του έδινα την αγαπημένη του σοκολάτα την Ιώνα Μιγδάλου για επιβράβευση. «Παππού, σήμερα θα μάθουμε το α, β, γ. Πες α, β, γ.» Και μου το έλεγε και μετά γέλαγε με αυτή τη σιγανή βραχνή φωνή. «Παππού, πόσο κάνει δύο και δύο? Τέσσερα. Μπράβο, παππού!» Και του έδινα τη σοκολάτα στο στόμα. Τον τάιζα προσεκτικά να μην μου πνιγεί. «Παππού, σε αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες όλα όσα είχες απλόχερα, γεμάτα αγάπη» και καλοσύνη μέχρι το τέλος. Ήσουν και είσαι η πιο όμορφη ανδρική φιγούρα. Χάρη σε σένα εγώ σήμερα ακόμη πιστεύω ότι υπάρχουν άνδρες καλοί που δεν θα μου χαρίσουν μόνο αγάπη, που δεν θα με τραυματίσουν, που θα μου χαρίσουν μόνο αγάπη όπως έκανες κι εσύ. Παππού, σ' αγαπώ και σε ευχαριστώ. Ιστερόγραφο, ο μου έφυγε από τη ζωή όταν ήμουν 9 χρόνων. Και βεβαίως όταν ήσουν 8 χρόνων που δέχθηκε στη σεξουαλική κακοποίηση ήδη ήταν καθυλωμένος από τα εγκεφαλικά και δεν μπορούσε ουσιαστικά να σε βοηθήσει. Τι τρυφερή ιστορία. Είναι αλήθεια πως δεν είναι όλοι οι άνδρες παλιόπαιδα. Δεν είναι όλοι οι άνδρες Δεν είναι όλοι οι άνδρες νάρκηση. Δεν είναι όλοι οι άνδρες μαλάκες. Δεν είναι. Έχει και καλούς άνδρες. Υπάρχουν καλοί άντρε. Εγώ γνωρίζω πολλού καλού άντρε. Όχι ένα και δύο. Πολλού. Αλλά είναι αλήθεια αυτό που σου είπε ο ψυχολόγο σου, ότι ο παππού σου ήταν ένα άντρα παρόν στη ζωή σου, συναισθηματικά παρόν μέχρι το τέλο τη δική του ζωή, ο οποίο παρόλε τι δυσκολίε που είχε λόγω των εγκεφαλικών που του περιόριζαν την κινητικότητα του και ακόμη και την έκφραση του, ό,τι είχε στο έδινε είσαι τύχερη που είχε και ευλογημένη που είχε στη ζωή σου αυτό τον παππού. Και αυτό το βλέπουμε και σε άλλες ιστορίες ζωής. Ότι υπάρχει ένας παππούς, μια γιαγιά που μπορεί να σώσει ένα εγγόνι από τη δυστοκία της κακοπιτικής του οικογένειας. Αγάπη μου, μεγάλωσε σε μια βαθιά κακοπιτική οικογένεια. Η μάνα σου εντελώς παραμελητική προς εσένα. Και γι' αυτή σημαίνει η μάνα σου. Γι' αυτή σημαίνει η μάνα σου. Να της λέει η κόρη τη ότι την έχει κακοποιήσει ένα έφηβος στο σπίτι και να της δίνει μια πρακτική συμβουλή αντί να κινήσει γη και ουρανό, να πάει να τον καταγγείλει. Να το απαγορεύσει την είσοδο ξανά στο σπίτι. Να πάρει την κόρη τη να κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει αυτό που βίωσε. Σου έδωσε απλώ μια πρακτική συμβουλή. Να τη φτύσω για μάνα. Sorry. Τη φτύσω για μάνα. Συγγνώμη, τέτοιε μανάδε οι οποίε ανέχονται τη σεξουαλική κακοποίηση των κοριτσιών του από οποιονδήποτε, από έναν μουσαφιρί, από τον άντρα του ή από δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, είναι συνένοχε. Επίση κακοπήτρε. Να τη φτύσω για μάνα. Δεν τη αξίζει ο ρόλο ο, 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 ο τη μάνα. Και τον πατέρα σου τον ίδιο. Τι σημαίνει να συμβαίνουν όλα αυτά μέσα στο σπίτι σου και να μην παίρνει είδηση. Τι σημαίνει να είσαι πατέρα και να μιλά απλώ τυπικά και διάφορα στα παιδιά σου. Τι σημαίνει να είσαι παρόν από. Δεν ήθελε ρευ. Βλάκα να παντρευτεί. Σα μη παντρευόσουν. Δεν σα αρέσει ο γάμο. Είδε τυχισμένος Χώρισε. Τι κάθεσε εκεί πέρα. Τι κάθε εκεί πέρα να είσαι ένα άνθρωπο ζω... πεθαμένος ζωντανό μέσα στο σπίτι, ο οποίο να προκαλεί σύψη. Να προκαλεί σύψη, ναι, γιατί είναι σύψη. Είναι σύψη και φθορά μια οικογενειακή συνθήκη το να έχει έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ζωντανό νεκρό. Και έναν άνθρωπο ο οποίο είναι εντελώ ασύνδετο με του γύρω του. Όλα αυτά μεταξύ του παίζουν πάρα πολύ ρόλο. Το πώ ήταν ο πατέρα σου, το πώ ήταν η μάνα σου, το πώ ήταν η μάνα σου, έπαιζε ρόλο στο πώ ήταν ο πατέρα σου, το πώ ήταν ο πατέρα σου, έπαιζε ρόλο πώ ήταν η μάνα σου, στο πώ ήταν η μάνα σου και ο πατέρα σου, έπαιζε ρόλο το πώ ήταν ο αδερφό σου. Και ούτω καθεξής. Ευτυχώς που υπήρχε αυτός ο παππούς. Ευτυχώς. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι μέσα στην ατυχία που έχει ο καθένας, γιατί η μεγαλύτερη ατυχία είναι η οικογένεια στην οποία θα γεννηθεί. Αυτό πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω στην τυχή και στην ατυχία. Αλλά όντω το σε ποια οικογένεια να γεννηθεί είναι ένα θέμα τύχη ή ατυχία. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι μέσα στην ατυχία του, άμα γυρίσουν πίσω και ανασκοπήσουν τη ζωή του, θα δουν ότι υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή τους οι οποίοι ήταν φωτεινοί σημαδοδότες. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέντορε. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στη ζωή τους ακριβώς για να τους μάθουν πως υπάρχει ανθρωπιά, υπάρχει αγάπη, υπάρχει ουσιαστική συνδεσιμότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον παππού σου. Χαίρομαι και χαίρομαι που ο σου ήταν στη ζωή σου. Και χαίρομαι που έχεις τόση πολύ ψυχική ανθεκτικότητα, έχεις τόσο πολύ resilience, ούτω ώστε να μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εμπειρία σου με τον παππού σου, να χρησιμοποιήσεις τις αναμνήσεις σου από τον παππού σου, προκειμένου να διασώσεις τη σχέση σου με το ανδρικό φίλο και προκειμένου να μην περιπέσεις σε μισανδρισμό. Όπως υπάρχει ο μισογυνισμός, Υπάρχει και ο μισανδρισμός. Ο μισογενισμό είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνδρας θεωρεί ότι όλες οι γυναίκες είναι κακές, όλες οι γυναίκες είναι μπιπ, όλες οι γυναίκες είναι ανήθικες, όλες οι γυναίκες είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και όλες οι γυναίκες είναι κατάπτυστες. Εσωτερικευμένος μισογενισμό είναι όταν μία γυναίκα έχει κακές σκέψεις, κακά συναισθήματα, έχει προκαταλήψεις, και στερεότυπα για το ίδιο τη το φύλλο. Οι γυναίκε που ζηλεύουν τι άλλε γυναίκε. Οι γυναίκε που ονομάζουν τι άλλε γυναίκε μπίπ και ούτω καθεξή. Ο μισανδρισμό είναι το φαινόμενο εκείνο στο οποίο μια γυναίκα πιστεύει ότι όλοι οι άνδρε είναι μαλάκε, όλοι οι άνδρε είναι γουρούνια, όλοι οι άνδρε είναι άχρηστοι, όλοι οι άνδρε είναι αναξιόπιστοι και δεν υπάρχει κανένα καλό άνδρα. Αυτό ονομάζεται μισανδρισμό. Και είναι το αντίστοιχο του μισογενισμού. Και σε αυτό το κανάλι Κάναμε αρκετά βίντεο για, με τα οποία να στυλιτεύσουμε τον μισανδρισμό. Και θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 13% άνδρες που παρακολουθούν το κανάλι και 87% γυναίκες, ενώ παλιότερα είχαμε 10% άνδρες. Άρα αυξάνεται το ποσοστό των ανδρών που παρακολουθούν το κανάλι μας και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό γιατί το έχουμε πει πολλές φορές ότι αν η ψυχοεκπαίδευση φτάσει και στα αυτιά περισσότερων ανδρών αυτό θα τους κινητοποιήσει ούτω ώστε να μάθουν Πράγματα για τον εαυτό τους και να μπορέσουν να δώσουν στον εαυτό τους το πολύτιμο δώρο της ψυχοθεραπείας. Υπάρχουν καλοί άνδρες. Υπάρχουν καλοί Μπορεί να μην ήταν ο πατέρας σου καλός άνδρας. Ο πατέρας σου δεν ήταν καλός άνδρας. Ο αδερφός σου δεν ήταν καλός άνδρας. Ευτυχώς υπήρχε ο παππούς σου. Σε κάποιες άλλες οικογένειες υπάρχει ένας θείο που είναι καλός άνδρας. Και σε πολλέ οικογένειε υπάρχουν καλοί παππούδε. Ξέρετε, ο ρόλο του παππού πολλέ φορέ είναι παραγνωρισμένο. Η κουλτούρα μα, η ελληνική, η κυπριακή, η παράδοση μα κλπ. δίνει πολύ έμφαση στη γυναίκα όσον αφορά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Και θεωρεί ότι η γυναίκα μητέρα, η γυναίκα γιαγιά, όμω και οι άνδρε μπορούν εξίσου να είναι χρήσιμοι και ε, να, να μοιράζονται ευθύνε και να αναλαμβάνουν ευθύνε διαπαιδαγώγηση παιδιών και αγάπη παιδιών πραγματικά και οι άνδρες έχουν και αριστερό ημισφαίριο και δεξί ημισφαίριο. Έχουν και πρακτικότητα, έχουν και δυναμικότητα, αλλά έχουν και συναισθήματα και έχουν και αρσενική πλευρά και θηλυκή πλευρά. Όλοι οι άνδρες, και οι γκέοι και οι στρέιτ και οι παντρεμένοι και οι ελεύθεροι, όλοι, όπως και όλες οι γυναίκες έχουν αρσενική πλευρά και θηλυκή πλευρά. Άρα μπορεί κάλλιστα ένας άνδρας να καλλιεργήσει τη θηλυκή του πλευρά που η θηλυκή πλευρά του κάθε ανθρώπου έχει να κάνει με την έκφραση των συναισθημάτων, με τη συνδεσιμότητα, με τη στοργή, με την αγάπη, με την τρυφερότητα, με τη συναισθηματική εγκύτητα και μπορεί αυτός ο άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, όταν καλλιεργήσει τη θηλυκή του πλευρά να είναι αγαπητικός, να είναι μητρικό στο μητρικό του ρόλο και να μπορέσει να είναι αγαπητικός, θετικός, χρήσιμος και στο ρόλο του ως παππούς ή ως γιαγιά. Θέλω εδώ να μοιραστώ μαζί σας τελειώνοντας ότι ο πατέρας μου έχει περάσει πάρα πολύ άσχημα από τον μακαρίτη τον παππού μου και ο θείος μου. Τα δύο είναι που είναι ο μόνος αδερφός του πατέρα μου εν ζωή. Ο Μακαρίτη, ο παππού μου από την πλευρά του πατέρα μου, ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο. Ξεκίνησε πολύ μικρό και πήγε μόνο του από την Κύπρο με το καράβι στην Αλεξάνδρεια, όπου εκεί σπούδασε κοπτική και ραπτική με τριγωνομετρία. Και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, άνοιξε ένα εργαστήρι στη Λεμεσό που έφτιαχνε. Uh, που, ανδρικά πουκάμισα και ανδρικά ισόρουχα, uh, uh, επί παραγγελία και τα πουκάμισά του ήταν πολύ, πολύ γνωστά, τα πουκάμισα του Σοφοκλήτου Πέτρου, έτσι ονομαζόταν. Σε κάποια φάση, όταν ήταν ο πατέρας μου 10 ετών, πέθανε ο, ο πρώτος του γιος, 13 ετών, ο θείος μου ο Πέτρος ο Μακαρίτης, από καρδιά. Και ο παππούς μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτό μυαλός, πολύ προοδευτικός, πολύ γλεντζές, κατέληξε να γίνει αλκοολικός και κατέληξε να χτυπάει τη γιαγιά μου τη Μακαρίτη, σαν να χτυπάει τον πατέρα μου. Και γενικότερα πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια ο πατέρα μου, λόγω του αλκοολισμού του πατέρα του, ο οποίος αλκοολισμός του πατέρα του προφανώς προήλθε και από το, Περιπλεγμένο πένθος από το θάνατο του παιδιού του. Όπως και να έχουν τα πράγματα όμως. Όταν ήταν ο παντεράς μου φοιτητής στην Αθήνα το 1973, τον πήγε τον παππού μου στην Αθήνα. Είχε πάθει καρκίνο εδώ στο Λάριγκα. Του έκαναν αποτοξίνωση γιατί είχε πάθει και από την κατάχρηση του αλκοόλ. Ήταν αλκοολικός κανονικά. Είχε πάθει όλα τα προβλήματα που παθαίνει κάποιος που είναι αλκοολικός. Πώς το λένε αυτό με το, με το ύπαρ. Θα μου έρθει Λοιπόν, είχε χαλάσει το σηκώτη του, κάπω το λένε ρε παιδί με αυτό, ξέχασα. Τώρα δεν θυμάμαι πως το λένε. Σταμάτησε το μυαλό μου. Τέλο πάντων, έκανε αποτοξίνωση από το αλκοόλ, έκανε τι θεραπείε για τον καρκίνο και επέστρεψε πίσω στην Κύπρο το 1974 και του είπαν ότι θα ζήσει 5-6 χρόνια. Τελικά όμω έζησε μέχρι, το 1973 επέστρεψε πίσω στην Κύπρο, έζησε μέχρι το 1985. Έζησε 12 χρόνια αντί 6 χρόνια. Και εγώ, ο παππού που γνώρισα εγώ, ο παππού, όσο. Κύρο είχε πάθει. Είχε πάθει καιρό ύπατο, ναι. Ο παππού μου, ο Σοφοκλή, όπω τον βίωσα εγώ, ήταν ένα πολύ τρυφερό και πολύ στοργικό παππού. Προ τα παιδιά του δεν ήταν αυτό ο στοργικό πατέρα, τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά. Όμω προ εμένα. Ήταν πάρα πολύ ιστορικό και θυμάμαι ότι ανταλλάζαμε γράμματα. Τότε ήταν εποχή των γραμμάτων και ότι περίμενα να μου στείλει το γράμμα και να έρθει να πω να μείνω μαζί του λίγε μέρε ή να έρθει αυτό να μείνει μαζί μα. Και γενικότερα είχα ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Όχι τόσο πολύ με τον άλλο μου τον παππού, τον Θεοδό, ο οποίο ζούσε στο χωριό και ήταν έτσι λίγο πιο απρόσιτο. Αυτό επειδή ήταν και έτσι πιο προοδευτικό άνθρωπο και πιο καλλιεργημένο, είχε πάει και περισσότερο καιρό στο σχολείο και είχε έτσι πολύ ανοιχτό πνεύμα και μετά την αποτοξίνωση απέκτησε και άλλες πιο πνευματικές ιδιότητες, έγινε και πιο, και πιο, κοντά στο Θεό μετά, έγινε έτσι και πιο φιλοσοφημένος. Και ήταν μια πολύ θετική επίδραση στη ζωή μου ο παππούς ο Σοφουκλής. Δηλαδή, ακούγοντας αυτό το βίντεο κάποιο, ο οποίος ως πατέρας δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τους εσωτερικούς του δαίμονες, να τους δαμάσει, να θεραπεύσει τα τραύματά του, να μπορέσει να είναι συνδέσιμος με τα παιδιά του. Ποτέ δεν είναι αργά και ίσως αν ακούει αυτό το βίντεο κάποιος πατέρας ή κάποια μητέρα που δεν τα κατάφεραν με τα παιδιά τους, να συνεχίσουν να εργάζονται πνευματικά με τον εαυτό τους εφόσον βρίσκεστε σε αυτό το κανάλι εδώ πέρα είστε σε μια... Διαδικασία αυτοβελτίωσης και εξέλιξης πνευματικής Ούτως ώστε να μπορέσουν να γίνουν καλοί παππούδες. Είναι πολύ χρήσιμοι οι καλοί παππούδες σε όλες τις κοινωνίες και σε όλα τα παιδιά. Και ναι, δεν είναι όλοι άνδρε άνδρες γουρούνια, δεν είναι όλοι άνδρε άνδρες παλιόπαιδα, δεν είναι όλοι οι άνδρες μαλάκες και ούτε είναι όλες οι γυναίκες όλα τα αρνητικά που λένε μισογίνηδες. Ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φίλου, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού, είτε είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει πνευματικά και προσπαθεί και εξελίσσεται, είτε είναι ένας τεμπέλης άνθρωπος ο οποίος αφήνεται στην εύκολη επιλογή της κακίας. Ευχαριστούμε εξαιρετικά τη Φίλη για το κείμενο της, την ελπίδα και την έμπνευση που μας έδωσε.